Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τον τελευταίο καιρό ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική επικαιρότητα, την οικονομική και την επιχειρηματική, είναι αυτό της εξωστρέφειας των προϊόντων και μία προϋπόθεση για να έχουμε πετυχημένες εξαγωγές είναι και η ποιότητα των προϊόντων τα οποία προωθούνται στις ξένες αγορές ή προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά αλλά έχουν ανταγωνιστικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Η ποιότητα λοιπόν όλο και περισσότερο, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις χώρες που θέλουν να βελτιώσουν τόσο τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, όσο και τις δυνατότητές τους να μονιμοποιούνται και βεβαίως να μπαίνουν στις ξένες αγορές. Τα θέματα αυτά, μαζί με τις πτυχές της ποιότητας και πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, θα τα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων με τον κύριο Δημήτρη Σημεωνίδη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων ως Quality Leader στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που γίνεται στο επίπεδο της ποιότητας. Να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκπομπή, κύριε Σημεωνίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια πρώτη ερώτηση που δικαιολογεί ενδεχομένως και το βραβείο, τη βράβευσή σας, είναι ποια στοιχεία συνέβαλαν ώστε να αποσπάσετε αυτό το βραβείο, υποθέτω μεταξύ άλλων διαγωνιζομένων. Καταρχάς, έχω μια εμπειρία 37 χρονών στη βιομηχανία και έχω ζήσει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης, βελτίωση της ποιότητας εδώ και χρόνια. Έχω εργαστεί στον τομέα του γάλακτος, στον τομέα της σοκολάτας και στον τομέα του καφέ. Στα τρόφιμα δηλαδή. Μάλιστα, μονίμως στα τρόφιμα. Τα οποία τρόφιμα αποτελούν και μία από τις εναπομένουσες βιομηχανίες στη χώρα μας. Θα έλεγα ότι τα τρόφιμα είναι ένα από τους κύριους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Θα έρθουμε και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σήμερα επειδή είστε ειδικό στα τρόφιμα, στον ανταγωνισμό που παρατηρείτε σε διεθνές επίπεδο και κυρίως στην ταχύτητα με την οποία μπαίνουν στην αγορά προϊόντα, αποσύρονται από την αγορά, δηλαδή στη μείωση του χρόνου ζωής των προϊόντων, η ποιότητα ποιο ρόλο μπορεί να παίξει? Αν θέλεις να έχεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να έχεις ποιοτικά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία ο καταναλωτής θα τα ζητά. Θα τα ζητά επωνύμως ή επωνύμως. Θα τα ζητά επωνύμως. Ικανοποιούν τις ανάγκες του. Και όταν μιλάμε ποιότητα, δεν εννοούμε μόνο ένα προϊόν το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές της αίτησης του καταναλωτή, αλλά όταν μιλάμε ποιότητα, εννοούμε ποιότητα σε όλους τους τομείς μιας δραστηριότητας, αν θέλεις πραγματικά να είσαι ανταγωνιστικός, διότι εκτός από την ποιότητα, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το προϊόν να, και από πλευράς τιμής να είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, γιατί όπως είπατε ο ανταγωνισμός είναι οξύς και αν δεν προσφέρεις στον καταναλωτή ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεται στην τιμή την οποία είναι έτοιμος να πληρώσει, δεν πρόκειται να απολυθεί. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να παρακολουθείς τις εξελίξεις της αγοράς για να βλέπεις τις τάσεις του καταναλωτή και να είσαι ο πρώτος ο οποίος θα μπει στην αγορά με προϊόν το οποίο θέλει ο καταναλωτής. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό και από πλευράς marketing, διότι αυτός που μπαίνει πρώτος κάνει πολύ πιο ακριβή και πιο δύσκολη την είσοδο του δεύτερου και ακόμα ακριβότερη την είσοδο του τρίτου. Αλλά αναφέρατε κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είπατε ότι εισέρχονται πολλοί παράγοντες στην ποιότητα. Εννοείται και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ασχολείται με την ποιότητα. Φυσικά. Θα μου δώσετε, μου δίνετε τώρα την ευκαιρία να σας πω ότι όταν μιλάμε για ποιότητα, δεν μπορείς να μιλάς για ποιότητα αν δεν έχεις ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Δεν μπορείς να μιλάς ποιότητα εάν δεν φροντίζεις το περιβάλλον. Και δεν μπορείς να μιλάς ποιότητα αν δεν έχεις εκπαιδευμένους και ικανοποιημένους ανθρώπους.
Διότι καλά είναι όλα τα συστήματα, αλλά αυτοί που κάνουν τη διαφορά είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι καλά εκπαιδευμένοι, καθοδηγούμενοι συνεχώς και οι οποίοι λόγω της ικανοποίησης την οποία θα νιώθουν στη δουλειά τους θα δώσουν το, ό,τι είναι περισσότερο δυνατόν, ούτως ώστε να πετύχουν τα επιθυμητά στάνταρτς της ποιότητας. Ναι, αυτό όμως δεν συναρτάται και του επίπεδου της παιδείας και της εκπαίδευσης που υπάρχει σε μια χώρα ή και στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως. Όλοι οι άνθρωποι από σε διάφορες χώρες δεν διαφέρουν. Εξαρτάται τι εκπαίδευση τους δίνεις, πώς τους καθοδηγείς και τι ζητάς από αυτούς. Και σας πληροφορώ ότι όταν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, όταν βλέπουν τη δουλειά τους σαν, σαν χόμπι, τότε θα κάνουν το δύνατο δυνατόν για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Για μένα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός στην εξασφάλιση της ποιότητας. Όμως, εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να πω και το εξής. Ότι μια εταιρεία για να έχει ποιότητα πρέπει να συντρέχουν ορισμένοι παράγοντες. Πρώτο-πρώτο πρέπει να υπάρχει μια πολιτική από την διοίκηση της εταιρείας, η οποία δεσμεύει όλο το δυναμικό της εταιρείας στην πολιτική ποιότητας. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει, η ποιότητα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εταιρεία, που σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην ποιότητα. Και φυσικά τα κατάλληλα συστήματα, τους κατάλληλους ανθρώπους και τον εξοπλισμό, ούτως ώστε να πετύχεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί για μένα η ποιότητα δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο καταναλωτής είναι έτοιμος να πληρώσει εάν αυτό το οποίο θα πάρει το εξασφαλίζει, αυτό το οποίο επιθυμεί. Μιλάμε για τον καταναλωτή, η ποιότητα έγκυται μόνο στα συστατικά του προϊόντος ή πρέπει να υπάρχει ποιότητα και στη συσκευασία, ας πούμε, από πλευράς ενημέρωσης του καταναλωτή και πληροφοριών που του δίνει η συσκευασία? Ναι. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα, όταν μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε πρώτα για ασφάλεια προϊόντος. Του προϊόντος. Δηλαδή, ο καταναλωτής, όταν θα πάρει ένα προϊόν, θα πρέπει να είναι ασφαλής ότι δεν έχει καμία επίδραση στην υγεία του. Από εκεί και πέρα, με τον ορισμό ποιότητα προϊόντος, είναι αυτό που αρέσει τον καταναλωτή. Δεν υπάρχει καλό και κακό προϊόν, είναι αυτό το οποίο αρέσει τον καταναλωτή και είναι αυτό το προϊόν το οποίο έχει σταθερές ιδιότητες σε οποιαδήποτε συσκευασία. Δηλαδή ο καταναλωτής οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει το προϊόν σου, το προϊόν θα πρέπει να έχει τις ίδιες ιδιότητες για τις οποίες το αγοράζει. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για ποιότητα δεν μιλάμε μόνο για την πρώτη ύλη, αλλά μιλάμε και για το υλικό συσκευασίας. Μιλάμε για τις πληροφορίες οι οποίες δίνονται για να μπορεί ο καταναλωτής να πληροφορείται. Τώρα τα τελευταία χρόνια, επειδή γίνεται πολλής λόγος για το περιβάλλον, την προστασία του και γενικά για την καλλιέργεια της οικολογικής ευαισθησίας, ποια αυτές οι τάσεις, ποια επίπτωση μπορούν να έχουν στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων? Κοιτάξτε, δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν φροντίζεις το περιβάλλον, αυτό θα έχει επίπτωση, διότι δεν μπορεί να είναι το προϊόν σου βιώσιμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να, το προϊόν να είναι σταθερό στο μέλλον, διότι ο κόσμος πληροφορείται από το τι συμβαίνει, είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος. Δεύτερον, τα πράγματα αλλάζουν, άρα πρέπει να βρεις τρόπους ούτως ώστε και τα υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιείς να προστατεύουν, να έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Ποιες προόδικα, τη γνώμη σας, έχουν γίνει στο επίπεδο αυτό, κυρίως στα υλικά συσκευασίας που αναφέρατε? Πάρα πολύ, πάρα πολλά. Πρώτα προσπαθούμε να βρούμε υλικά συσκευασίας τα οποία είναι ανακυκλώσιμα και όχι να πηγαίνουν στις κομμετερές. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, διότι είναι τρόποι που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε αυτό το τομέα έχουν γίνει πολλές... Στο επίπεδο αυτό, κύριε Σημεωνίδη, επειδή ξεκινήσαμε για τα είδη διατροφής, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό διάφορες καμπάνιες, οι οποίες βέβαια έχουν και αρκετή δόση υπερβολή, όπου συγκεκριμένα
προϊόντα όπως το αλάτι, παραδείγματος χάρη, τα λίπη και τα λοιπά, κατηγορούνται για χίλια δυο πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, πόση αλήθεια και πόση υπερβολή υπάρχει σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορες έρευνες, αλλά εκείνο που έχω να πω με μία λέξη είναι ότι ό,τι χρησιμοποιείται με μέτρο δεν έχει επίπτωση στην υγεία, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Ναι, υπό αυτήν την έννοια, με ποια κριτήρια μπορεί να προσδιορίσει την ποιότητα ενός προϊόντος ο καταναλωτής, εάν δεν έχει και ο ίδιος τις απαιτούμενες, θα έλεγα, πρακτικές ή επιστημονικές γνώσεις? Γι' αυτό πάνω στη συσκευασία πάντοτε γράφονται τα θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητο, επιβάλλει και η νομοθεσία, αναγράφονται όλα τα θρεπτικά συστατικά, τη θερμιδική αξία, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει το τρόφιμο το οποίο ταιριάζει και στη γεύση του, αλλά και σε αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος να πάρει. Πιστεύετε λοιπόν ότι ίσως από μία από τις πτυχές της ποιότητος θα μπορούσε να είναι η ποιοτική εκπαίδευση του καταναλωτή? Δηλαδή μια εταιρεία ή ένας οργανισμός ή μια χώρα θα μπορούσε να προωθήσει την καλύτερη γνώση του καταναλωτή ως προς τα ποιοτικά συστατικά ενός προϊόντος. Για να το κάνω πιο απλό, ας πούμε, γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια και αρκετά χρόνια για την περίφημη μεσογειακή δίαιτα, η οποία μας αφορά την Ελλάδα, αφορά όμως και την Ιταλία, που είναι ανταγωνίστρια χώρα τουλάχιστον σε ορισμένα προϊόντα. Αυτή η μεσογειακή δίαιτα, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί ποιοτικό στοιχείο που μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα μιας παραγωγής, ενός προϊόντος? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε ποια είναι η επίδραση της μεσογειακής δίαιτας στην υγεία του καταναλωτή. Και εμείς σαν μεσογειακή χώρα, όπου έχουμε πολλά φρούτα, πολλά δημητριακά, πολλά όσπρια, σίγουρα μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και να γίνουμε χώρα εξαγωγική σε χώρες οι οποίες είναι περισσότερο βιομηχανικές και δεν έχουν τα καλά τα οποία έχει η ελληνική αγορά. Ναι, και δεν έχουν και τον ίδιο τρόπο διατροφής. Ναι. Αυτό όμως προϋποθέτει και εξειδικευμένες, θα έλεγα, παραγωγικές δομές. Για να πάρω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα εξάγει λάδι χίδιν στην Ιταλία, η Ιταλία το παίρνει, το συσκευάζει όμορφα, το βάζει και διάφορα φρουφρού εκεί στη συσκευασία και το πουλάει με 10 φορές προστιθέμενη αξία σε σχέση με την τιμή του προϊόντος χίδιν. Αυτό είναι θέμα. Άρα έχετε ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο το πουλάτε χωρίς καμία, ας το πούμε, βιομηχανική και άλλη επεξεργασία και η προστιθέμενη αξία χάνεται κάπου. Αυτό είναι θέμα στρατηγικής και θέμα οργάνωσης. Πρέπει να έχουμε στρατηγική για να ξέρουμε τι θέλουμε και θέμα οργάνωσης για να πετύχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρεται προηγουμένως. Και είναι κρίμα σε μια χώρα στην οποία έχουμε όλα αυτά τα αγαθά να έχουμε την, όπως περιγράψατε, να δίνουμε το λάδι, να μας το τυποποιούν οι άλλοι και να το πουλούν στις αγορές, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και μόνοι μας. Ναι, δεν το τυποποιούν απλώς. Έχω δει λάδι, ελληνικό λάδι, σε πολύ μικρές συσκευασίες που πωλείται στις ΗΠΑ στα φαρμακεία ως θρεπτικό προϊόν ιδιαίτερης αξίας. Με αποτέλεσμα η τιμή να είναι ίσως και 20πλάσια ή 100πλάσια, δεν γνωρίζω επακριβώς. Ναι. Άρα, όταν λέμε για ποιότητα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω, πρέπει να τη βλέπουμε στατικά ή πρέπει να τη βλέπουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας μιας επιχείρησης? Πρέπει να το βλέπουμε στο γενικότερο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Το τρόφιμο πρέπει να είναι πάντοτε. Αυτό είναι και το νόημα της ποιότητας. Είπα προηγουμένως ότι όταν μιλάμε για ποιότητα, πρέπει να ο καταναλωτής αυτό που παίρνει, επιλέγει να πάρει, πρέπει οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει το προϊόν να πάρει τα ίδια χαρακτηριστικά για το οποίο το επέλεξε. Και αυτό σημαίνει τυποποίηση.
δημιουργείς τις προδιαγραφές τις οποίες θέλεις και πιστεύεις ότι επιλέγει ο καταναλωτής, και αυτές οι προδιαγραφές πάντοτε να είναι ακριβώς ίδιες. Διαφορετικά, αν ο καταναλωτής τη μία φορά πάρει ένα προϊόν το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη φορά, τον έχεις χάσει τον καταναλωτή. Κατά τη γνώμη σας, είναι καλό το επίπεδο της τυποποίησης στη χώρα μας? Σίγουρα υπάρχει περισσότερο πιθανότητα βελτίωσης. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία είναι τυποποιημένα και αυτά είναι και τα επιτυχημένα. Σίγουρα υπάρχει περαιτέρω βελτίωση και πρέπει να κάνουμε focus εκεί, ούτως ώστε τα προϊόντα μας να είναι τυποποιημένα, γιατί κυρίως ο κόσμος επιλέγει ένα προϊόν το οποίο ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή όταν θα το αγοράσει θα έχει τις ίδιες ιδιότητες τις οποίες αγοράζει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν ξεκινούσα την δημοσιογραφική μου καριέρα, θυμάμαι γινόταν πολύς λόγος για τους κύκλους ποιότητας, για τα συστήματα ελέγχου ποιότητας. Είχα την ευκαιρία τότε να γνωρίσω και έναν διάσημο καθηγητή, τον Τζουράν, ο οποίος είχε γράψει και εγκομιαστικά βιβλία για την Ελλάδα και ανέφερε μάλιστα τον Παρθενώνα ως στοιχείο πολιτιστικής ποιότητας. Από όλες αυτές τις θεωρίες, κύριε Συμπενίδη, τι υπάρχει σήμερα? Ναι, θα σας πω. Πριν από χρόνια, οι Ιάπωνες τους κύκλους ποιότητας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τους εφάρμοσαν πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα αρχίζουν να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα και αυτό είναι που λέμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί πριν από πολλά χρόνια οι αποφάσεις ήταν top-down, δηλαδή αποφάσιζε το management και εκτελούσαν. Τώρα με τους κύκλους ποιότητας εμπλέκεται όλο το εργατικό δυναμικό. Βέβαια, με εκπαίδευση, σωστή καθοδήγηση, δίνοντάς σωστά resources, και θα εκπλαγεί αν δείτε τι προτάσεις έρχονται από τους ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, το έχουμε εφαρμόσει και φέρνει αποτελέσματα. Διότι όταν αξιοποιείς χίλιες προτάσεις σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είναι σίγουρο ότι από αυτές τις προτάσεις θα βγει κάτι καλό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τον χειρισμό ξέρουν πολλά πράγματα, αρκεί να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστούν, και αυτό το οποίο θα εκφραστούν να το αξιολογήσουμε και να το εφαρμόσουμε. Έχω εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο, πιστεύω πάρα πολύ στις ικανότητες των ανθρώπων, αρκεί να τους αξιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, για να καταλάβει και το κοινό που μας παρακολουθεί, ο κύκλος ποιότητας είναι ένα σύστημα διαβουλεύσεως, είναι ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουν διάφορες βαθμίδες εργαζομένων και αποφασίζουν ή διαβουλεύονται ως προς την ποιότητα των προϊόντων? Και αν μου πείτε ναι, με ποια κριτήρια θα σας ρωτούσα? Κοιτάξτε να δείτε, με τα κριτήρια τα οποία επιλέγονται είναι ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο έχεις και τι θέλεις να κάνεις, επιλέγεις και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην συγκεκριμένη γραμμή. Τα κριτήρια είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων, καθοδήγηση από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, για να μην οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις, και αυτά είναι τα κύρια κριτήρια τα οποία οδηγούν στους κύκλους ποιότητας. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Θέματα ποιότητας και προώθησής της στην χώρα μας συζητούμε με τον κύριο Δημήτρη Σημεωνίδη, ο οποίος τιμήθηκε, βραβεύτηκε τις τελευταίες μέρες από την Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων
Σήμερα το θέμα που συζητούμε με τον κύριο Δημήτρη Σημεωνίδη είναι αυτό της ποιότητας και του ρόλου της στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στην εν γέννη οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ιδιαίτερα δε σε μια φάση όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη από απόλυτη εξωστρέφεια. Είμαστε η χώρα με τις λιγότερες κατά κεφαλήν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάσταση αυτή βεβαίως δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν δεν διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Κύριε Σημεωνίδη, στο πρώτο μέρος της εκπομπής σταματήσαμε στους κύκλους ποιότητας και εξηγήσατε πώς ξεκίνησαν από την Ιαπωνία και πώς αυτό το σύστημα φέρνει πιο κοντά όλο τον κορμό των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, ώστε να συμμετέχει πιο ενεργά στα θέματα που άπτονται της ποιότητας. Στην Ελλάδα πού εφαρμόζονται αυτοί, υπάρχουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτούς τους κύκλους ποιότητας? Ναι, στη δική μας την επιχείρηση το εφαρμόζουμε και από ό,τι γνωρίζω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, υπάρχουν αρκετές μεγάλες εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν τους κύκλους ποιότητας, βέβαια με κάποιες μικροδιαφορές. Και ο έλεγχος ποιότητας πώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να πούμε τι εννοούμε. Δηλαδή ποια είναι ποιότητα, τα διάφορα στάδια και πώς ελέγχονται αυτά τα στάδια? Μάλιστα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσεις μια συγκεκριμένη προδιαγραφή του τελικού προϊόντος το οποίο θέλεις, ούτως ώστε να ξέρεις τι είναι αυτό το προϊόν το οποίο θα λανσάρεις στην αγορά. Όμως οι έλεγχοι δεν γίνονται στο τελικό στάδιο, γιατί αν γινόταν στο τελικό στάδιο άλλη μόνα μας. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από την πρώτη ύλη. Άρα δημιουργούνται λοιπόν προδιαγραφές τόσο όσον αφορά την πρώτη ύλη, το υλικό συσκευασίας. Δεύτερον, έχεις συστήματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία σε προσδιορίζουν με τι ακρίβεια και με τι συχνότητα ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός τόσον ο οποίος θα ελέγξει τα standards του προϊόντος και φυσικά υπάρχει εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι θα τα εφαρμόσουν. Αυτός ο έλεγχος που λέτε γίνεται στο εσωτερικό. Υποθέτω ότι είναι ο ενδοεπιχειρησιακός έλεγχος. Υπάρχει και έλεγχος του ελέγχου? Τι εννοεί αν υπάρχει έλεγχος του ελέγχου? Δηλαδή ελέγχει εσωτερικά η επιχείρηση την ποιοτική διαδικασία. Υπάρχει και ένας εξωτερικός έλεγχος που έρχεται να ελέγξει κατά πόσο ο έλεγχος είναι σωστός ή όχι? Υπάρχουν οι κρατικοί φορείς οι οποίοι ανατακτά χρονικά διαστήματα με την μεθοδολογία την οποία έχουν ελέγχουν αν το προϊόν και το ερώτημα μου είναι, οι κρατικοί φορείς όταν σε μια αγορά κυκλοφορούν 200.000 προϊόντα, με ποιες προϋποθέσεις ο κρατικός φορέας έρχεται να ελέγξει αυτή την θάλασσα των προϊόντων πλέον? Φαντάζομαι ότι έχουν ένα σύστημα, επισκέπτονται τις βιομηχανίες σποραδικά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ελέγχουν τις συνθήκες, παίρνουν προϊόντα από την αγορά, τα οποία τα ελέγχουν και βλέπουν αν πληρώνονται οι προδιαγραφές του προϊόντος. Οι οποίες προδιαγραφές είναι αυτές οι οποίες σας δίνει μια εξωτερική εξουσία ή είναι προδιαγραφές που ορίζετε εσείς στο εσωτερικό και τις μεταφέρετε μετά προς τα έξω? Κοιτάξτε, υπάρχει ο κώδικας τροφίμων και ποτών, ο οποίος προβλέπει ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα έχεις τι ιδιότητες πρέπει να έχει το προϊόν. Αυτό... Ο κώδικας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ο οποίος είναι και εναρμονισμένος με τον, τον πανευρωπαϊκό. Αλλά εκείνο που, όπως είπα, πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα του προϊόντος και είναι υποχρέωση του παρασκευαστή, είναι η ασφάλεια. Γιατί η επιλογή του προϊόντος είναι... η αγορά ενός προϊόντος είναι επιλογή του καταναλωτή. Αν τον αρέσει, αν ταιριάζει στα οργανωτικά χαρακτηριστικά και το τι θέλει να κάνει, τις θρεπτικές αξίες που θέλει να πάρει. Η ασφάλεια του τροφίμου όμως είναι υποχρέωση και είναι εκ των ουκάνευ. Ναι. Στην περίπτωση αυτή, όταν έχουμε μια επιχείρηση η οποία θέλει να ανανεώσει την προϊοντική της γκάμα,
και αποφασίζει να λανσάρει ένα νέο προϊόν στην αγορά. Είτε αυτό είναι τρόφιμο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά πρόκειται για ένα προϊόν που προέρχεται από τη βιομηχανική παραγωγή. Πρέπει η επιχείρηση να υποβάλει προδιαγραφές σε μια εξωτερική κρατική αρχή ή η κρατική αρχή θα πρέπει να προβλέψει το γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει και να λανσάρει ένα νέο αν προϊόν. Αν είναι μέσα στους κανόνες του κώδικα τροφίμων και ποτών, μπορεί να παράγει το προϊόν χωρίς καμία περαιτέρω άδεια, γιατί το προβλέπει ο νόμος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ζητήσει... Σας κάνω αυτό το ερώτημα, διότι παρατηρείτε ότι κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες βέβαια, ο κόσμος για λόγους χρόνου όλο και περισσότερο ας πούμε προσφεύγει σε έτοιμα φαγητά που προσφέρονται σε διάφορες συσκευασίες, είτε είναι κατεψυγμένα είτε είναι και απλώς αμπαλαρισμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. Αυτές τις διαδικασίες ποιος τις ελέγχει και πώς ελέγχονται? Κοιτάξτε, αυτές τις διαδικασίες να τους ελέγχουν, καταρχάς όπως είπα, κάθε εταιρεία η οποία σέβεται τον εαυτό της πρέπει να σέβεται τους κανόνες. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι πρέπει να τους ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν ότι οι κανόνες συντηρούνται. Αυτό είναι πιο εύκολο στα τυποποιημένα προϊόντα, διότι τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν σταθερή ποιότητα και ξέρεις ανά πάσα στιγμή αυτό που θα πάρεις είναι αυτό το οποίο αναγράφεται ή αυτό που υπόσχεται ο παρασκευαστής. Κατά συνέπεια τα συστατικά ενός τυποποιημένου προϊόντος προσδιορίζονται από την εταιρεία ή προσδιορίζονται από τον περίφημο κώδικα τροφίμων? Προσδιορίζονται από την εταιρεία, αλλά πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαιτεί ο κώδικας τροφίμων. Υπό αυτή την έννοια ο ελληνικός κώδικας τροφίμων έχει και πανευρωπαϊκή ισχύ, δηλαδή το ίδιο προϊόν που κυκλοφορεί στην Ελλάδα μπορεί να κυκλοφορεί σε οποιαδήποτε... Είναι εναρμονισμένος με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα. Είναι εναρμονισμένος. Ναι. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η τυποποίηση εξασφαλίζει όλο και περισσότερο την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα του προϊόντος, γιατί ο καταναλωτής όταν αγοράζει ένα τυποποιημένο προϊόν ξέρει ότι αυτό το οποίο οποιαδήποτε στιγμή για τον πάρει, οπουδήποτε και αν βρεθεί, θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά για τα οποία πληρώνει για να το πάρει. Ποιες προδιαγραφές θα μπορούσε να έχει ένα προϊόν σε μια εποχή όπου η καινοτομία, η προϊοντική κυρίως καινοτομία, αλλά βεβαίως και οι καινοτομίες στο επίπεδο της διοίκησης, της ψηφιακής τεχνολογίας συνεχώς αλλάζουν. Κατά τη γνώμη σας, με ποια ταχύτητα πλέον θα πρέπει να λειτουργούν οι ποιοτικές προδιαγραφές? Κοιτάξτε, δεν τίθεται ένα θέμα προσαρμοστικότητος? Σύμφωνα με τις οι εξελίξεις τρέχουν, οι ανάγκες του ανθρώπου, η ποιότητα ενός προϊόντος πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Παλιά παρήγαγαν οι εταιρείες προϊόντα, πριν από πολλά χρόνια, γιατί είμαι και αρκετά χρόνια στην βιομηχανία, και έλεγαν αυτά είναι τα προϊόντα γιατί οι ανάγκες του ανθρώπου... Παλιά τα προϊόντα, κύριε Σημεωνίδη, είχαν 10, 15 και ορισμένα και 30 χρόνια ζωής, μέσο όρο ζωής. Σήμερα έχουμε προϊόντα που έχουν μέσο όρο ζωής μια εβδομάδα ή τρεις ημέρες. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως ότι οι εταιρείες πρέπει να παρακολουθούν τις καταναλωτικές συνήθειες, ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς, που πάνε οι τάσεις της αγοράς και να προσαρμόζει τα προϊόντα για να πιάνει τον σφιγμό της αγοράς. Διαφορετικά, όπως είπατε, ένα προϊόν δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια στην αγορά, διότι αν δεν καινοτομήσεις εσύ, θα καινοτομήσει κάποιος άλλος και θα φύγεις από την αγορά. Ναι, αυτό λοιπόν που σας ρώτησα είναι ότι η ταχύτητα της καινοτομίας δεν δημιουργεί προβλήματα ως προς την ποιότητα. Δηλαδή,
τα κριτήρια της ποιότητας παρακολουθούν την ταχύτητα της καινοτομίας. Η ποιότητα δεν έχει καμία σχέση με την καινοτομία. Ακόμα και αύριο αν βγάλεις ένα καινούργιο προϊόν, θα πρέπει το προϊόν να είναι τέτοιας ποιότητας, ούτως ώστε να γίνει αποδεκτό από τον καταναλωτή. Η ταχύτητα αλλαγής, η ταχύτητα λασαρίσματος νέων προϊόντων δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξοικονόμηση στην ποιότητα. Αν κάνεις εξοικονόμηση στην ποιότητα, έχεις χάσει το παιχνίδι, δεν θα είσαι στην αγορά. Η ποιότητα είναι αυτή η οποία δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αύριο, αν αλλάξεις το προϊόν σου, θα πρέπει να έχεις κάνει όλες τις προεργασίες, ούτως ώστε το προϊόν σου, όταν θα πάει στην αγορά, να είναι ποιοτικός, να είναι αφενός ασφαλές και να είναι αυτό το οποίο θέλει ο καταναλωτής, αν θέλεις να έχεις το συγκριτικό πλεονέκτημα. Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, επειδή αναφέρατε για τις επιλογές του καταναλωτή και μιλήσαμε και για τα επώνυμα προϊόντα, δεδομένου ότι η επωνυμία είναι και αυτή η ποιοτική εγγύηση. Συμφωνώ. Σε ποιο βαθμό ένα προϊόν στηρίζεται στα πραγματικά ποιοτικά του χαρακτηριστικά και σε ποιο βαθμό στα επικοινωνιακά του χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα και τα δύο, αλλά κυρίως στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Γιατί τον καταναλωτή δεν μπορείς να τον γελάσεις. Δηλαδή, αν ένας καταναλωτής πάρει ένα προϊόν, το οποίο επειδή έχει επηρεαστεί από την ισχυρή επικοινωνιακή πολιτική μιας εταιρείας, θα το αγοράσει μία φορά, δεύτερη, τρίτη φορά δεν θα το αγοράσει. Αντίθετα, όταν θα αγοράσει ένα προϊόν το οποίο του αρέσει, όχι μόνο θα το ξαναγοράσει, αλλά θα το επικοινωνήσει και σε αρκετούς συνανθρώπους του, φίλους του, συγγενείς του, οι οποίοι θα το ξαναγοράσουν. Άρα λοιπόν, για μένα η ποιότητα είναι η πρώτη και μετά έρχεται η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι απλώς να κάνει το προϊόν γνωστό, τίποτε περισσότερο. Ποια τώρα είναι η σχέση της ποιότητας με την καινοτομία στο εσωτερικό μιας εταιρείας? Κοιτάξτε να δείτε. Κυρίως στην παραγωγική της δομή. Ναι. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν μιλούσαμε για καινοτομία, περιμέναμε κάποιον ο οποίος θα δώσει μια φαϊνή ιδέα για να αλλάξουμε κάτι. Αυτό θεωρούσαν καινοτομία. Τώρα η καινοτομία πρέπει να είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι μέσα σε αυτό που λέμε συνεχής βελτίωση. Και δεν είναι, η καινοτομία δεν γίνεται κατά τύχη, αν έρθει η ιδέα σε κάποιον, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ομάδες ανθρώπων εκπαιδευμένων, οι οποίοι θα κάνουν challenge οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία υπάρχει μέσα στο εργοστάσιο, ούτως ώστε να βελτιώσουν τις διαδικασίες για να βελτιώσουν την ποιότητα, να μειώσουν το κόστος, ακόμα και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τον εργαζόμενο. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν μία καινοτόμος ιδέα, η οποία μπορεί να είναι πολύ απλή. Να μην έχουμε στο μυαλό μας καινοτόμα ιδέα ότι αλλάζουμε μόνο ένα προϊόν, αλλά αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα, μειώνοντας τις απώλειες των προϊόντων, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν το κόστος, να κάνουν το προϊόν ακόμα καλύτερο, να διασφαλίσουν το κεκτημένο, είναι αυτά που λέμε καινοτομία. Βέβαια, καινοτομία υπάρχει και σε έναν ευρύτερο τομέα. Αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως είναι ότι πρέπει τα μάτια του marketing να είναι ανοιχτά, να παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και να προσαρμόζεται το τι ζητάει η αγορά, ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου όσον αφορά να ικανοποιήσει τις θρεπτικές του αξίες και τις γεύσεις του. Γιατί υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν δίνουν μόνο θερμιδική αξία ή βελτιώνουν την ευεξία, αλλά είναι και η ικανοποίηση. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως είναι ο καφές, ο οποίος είναι προϊόν το οποίο είναι απόλαυση για τον καταναλωτή. Ναι, αλλά εδώ βέβαια έρχονται άλλες θεωρίες που λένε ότι εντάξει, αυτό που ικανοποιεί τον καταναλωτή δεν είναι πάντα καλό για την υγεία του, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη, αλάτι κτλ.
Ναι, είναι και πάντοτε στην επιλογή του καταναλωτή να επιλέξει. Γι' αυτό υπάρχει και ο ανταγωνισμός, γι' αυτό υπάρχει και η ποικιλία προϊόντων και ο κάθε καταναλωτής είναι αυτός υπεύθυνος να επιλέξει αυτό το οποίο του ταιριάζει. Και ευτυχώς σήμερα η πληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη που μπορείς να βρεις τι είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιήσεις ή να μην καταναλώσεις. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Η πληροφόρηση είναι πολύ μεγάλη, αλλά εκεί διατηρώ πολλές αμφιβολίες κατά πόσον ο ίδιος ο καταναλωτής θέλει πραγματικά να πληροφορηθεί περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι θέμα και παιδείας μας. Είναι και θέμα παιδείας μας κατά πόσο πραγματικά, όπως είπατε, θέλει να πληροφορηθεί, γιατί πάνω στην συσκευασία αναφέρεται και η θρεπτική αξία του τροφίμου, οπότε μπορείς να διαβάσεις τι σου προσφέρει, τι δεν σου προσφέρει. Και ο νόμος όσο πάει γίνεται και πιο αυστηρός, ώστε ο καταναλωτής να είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένος για αυτό το οποίο αγοράζει. Επειδή γίνεται πολλής λόγος, κύριε Σημεωνίδη, ότι οι κοινωνίες μας γίνονται κοινωνίες της γνώσης, δηλαδή όλο και περισσότερο στηρίζονται στην φαιά ουσία, στην ευφυΐα. Κατά τη γνώμη σας, το τρίπτυχο γνώση, καινοτομία, ποιότητα, ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει σε μια επανεκκίνηση, ανταγωνιστική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, στη φάση που βρίσκεται σήμερα βέβαια. Σημαντικό, μεγάλο. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία επιτυγχάνονται μέσα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ούτως ώστε να είσαι ανταγωνιστικός όχι μόνο μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, μέσα στον χώρο μας, αλλά να μπορείς να ανταγωνιστείς και εταιρείες του εξωτερικού για να μπορείς να εξάγεις. Η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη, διότι αυτό που λέω ότι κάθε ευρώ το οποίο εξοικονομείται εις βάρος της ποιότητος είναι σίγουρο ότι θα το πληρώσεις. Μιλάτε για μια επιχείρηση. Ναι, ναι. Ωραία όλα αυτά. Ποια σχέση τώρα έχουμε μεταξύ αυτών των οποίων είπατε και του εν γέννη εκπαιδευτικού μας συστήματος? Δηλαδή από τη στιγμή που η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι πολύ δειλή, θα έλεγα, με τον τομέα της παραγωγής, δεν υπάρχει μια ασύμμετρη κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ, αν θέλετε, πανεπιστημίου και βιομηχανίας. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία, αλλά η γνώση πρέπει να είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα? Βέβαια, έχω παρακολουθήσει εκδηλώσεις που έχει κάνει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων σε συνεργασία με ΤΕΗ και με πανεπιστήμια για την προώθηση και την ανάδειξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, και μάλιστα ορισμένα από αυτά είχαν και, θα έλεγα, αρκετή διεθνή απήχηση. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ικανοποιητικό το επίπεδο αυτών των σχέσεων ώστε να έχουμε μια πιο γενναία προώθηση της ποιοτικής αντίληψης μέσα πλέον στον επιχειρηματικό χώρο? Λοιπόν, επειδή ξέρω πώς γίνεται και στο εξωτερικό και πώς γίνεται στην Ελλάδα, θα σας πω ότι βήματα έχουν γίνει. Ίσως όχι προσωπικά πιστεύω, όχι στον βαθμό τον οποίο θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί κάποιος πριν βγει στην αγορά εργασίας, ένας φοιτητής, θα πρέπει να πάρει και μια εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία θα την πάρει ακόμα όταν είναι στο πανεπιστήμιο, όταν βγει στο πανεπιστήμιο, όταν πάει στη βιομηχανία, δει πραγματικά τι γίνεται, για να μπορεί όταν βγει στην αγορά εργασίας να ξέρει την πραγματικότητα. Και αυτό πιστεύω ότι αρκετές βιομηχανίες, και εμείς είμαστε μια από τις εταιρείες οι οποίες το κάνουμε κατά κόρον, να δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, ώστε να πάρουν μια πρώτη εμπειρία. Θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι και υποχρέωση της βιομηχανίας να βοηθάει τους νέους ανθρώπους για να αποκτήσουν την πρώτη εμπειρία. Αλλά αυτό βέβαια σημαίνει ότι και το πανεπιστήμιο πρέπει
να προωθεί τους ανθρώπους, για να πλησιάζουν τις βιομηχανίες, για να τους αξιοποιήσουν, για να αποκτήσουν την εμπειρία. Όλες οι βιομηχανίες, όταν παίρνουμε έναν άνθρωπο, πάντα του ρωτούμε, έχεις εμπειρία? Αν δεν του δώσουμε την ευκαιρία στα πρώτα στάδια να αποκτήσει μια εμπειρία, πώς μετά θα του πούμε ποια είναι η εμπειρία σου? Την εμπειρία κάποιος πρέπει να του τη δώσει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι βήματα έχουν γίνει, αλλά έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Στην περίπτωση αυτή, επειδή τιμηθήκατε κιόλας, πιστεύετε ότι η ΕΔΕ επιτελεί θετικό έργο? Πάρα πολύ, και θα σας πω γιατί. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι ποια είναι η διαφορά μεταξύ έμπειρου και σοφού. Έμπειρος είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη του. Σοφός είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων. Η ΕΔΕ λοιπόν αυτό που κάνει, οργανώνει συνέδρια, εκπαιδευτικές ημερίδες, όπου γίνονται παρουσιάσεις και μετά γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματιών, όπου ανταλλάσσονται απόψεις. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η εμπειρία μου να μεταφερθεί και σε ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος πιθανόν δεν έχει και τις δυνατότητες να προσλάβει έμπειρα στελέχη να τα πληρώσει. Άρα λοιπόν είναι καλό να μαθαίνει από την εμπειρία των άλλων. Και εκείνο που πιστεύω είναι ότι όλοι μας μαθαίνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει ότι τα ξέρω όλα. Το είπε και ο Σωκράτης. Ναι, όποιος το πει αυτό, τότε θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν ξέρει την πραγματικότητα. Άρα μπορεί να δώσεις 10 και να πάρεις ένα. Αυτό το ένα όμως θα σου είναι χρήσιμο. Άρα λοιπόν θεωρώ προσωπικά ότι η ΕΔΕ προσφέρει έργο στις μικρές επιχειρήσεις για να μπορούν να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν, παίρνοντας τη γνώση δηλαδή από πιο έμπειρα στελέχη, ούτως ώστε να τα εφαρμόσουν. Μάλιστα. Και το έχω ζήσει αυτό. Κύριε Σημεωνίδη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θέματα ποιότητας και προώθησής της συζητήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Σημεωνίδη, ο οποίος ανεδείχθη quality leader της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που γίνεται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Σημεωνίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.